Ladies and gentlemen, we are back. Άλλο ένα εδώ είμαστε, μόλις έχει ήδη ξεκινήσει. Ένα εδώ είμαστε πολύ όμορφο, ανανεωμένο, δυναμικό. Και δεν μας πειράζει, παιδιά, και αν έκανε και άλλα λίγα κρύα, και αν θα κάνει και άλλη μια-δύο μέρες. 3, 5, 10. Όλα είναι στο μυαλό. Εμείς βλέπουμε καλοκαίρι, βλέπουμε άνοιξη, βλέπουμε παραλίες, βλέπουμε κορμιά, βλέπουμε ωραία πρόσωπα, βλέπουμε ανανέωση, βλέπουμε το χρόνο να σταματάει. Και δεν μας πτωεί τίποτα. Και θα μου πεις, ρε Αλέξανδρε, σαν που λέει ανανεωμένος δεν μου ήρθε σήμερα. Παιδιά, ακούστε, εγώ δεν φοβάμαι τίποτα. Γιατί για όλα έχω τη λύση. Και τι έγινε αν περάσει ο χρόνος, αφού με ένα νήμα μπορώ να τον σταματήσω. Αλλά και με ένα νήμα μπορώ και να τον κόψω. Και αυτό δεν είναι έτσι, δεν είναι, Γιώργο μου? Ακριβώς έτσι. Γιώργο Τακώνης εδώ κατευθείαν κοντά μου από το χειρουργείο. Αλλά βεβαίως μου το είχε τάξει και μου λέει αύριο θα είμαι κοντά σου. Γιατί λέω, Γιώργο, γίναν τα εγκαίνια στο καινούριο σου χώρο, έναν υπέροχο χώρο με πάρα πολύ κόσμο. Όσους μπόρεσα με το βιντεάκι μας και τις φωτογραφίες να απαθανατήσω και να έχω. Και δεν έχουμε μιλήσει για τον πολύ ωραίο χώρο. Βλέπουμε εδώ κι άλλες από τα εγκαίνια που έπαιξε και ο Δημήτρης Ουγγαρέος, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Θα μας πεις. Αλλά θέλω να μιλήσω και για κάτι σήμερα ιατρικό. Καταρχήν πες μου, για εκείνη την μοναδική Κυριακή που παρόλο που είχε πολύ κρύο, ήταν οι Κυριακές που λίγο το είχε το κρυάκι του, σύν ότι είναι και στα βόρεια. Δεν είμαστε στο Περιστέρι, να πούμε εδώ, στο βασικό σου ιατρείο που σε ξέρουμε τόσα χρόνια και σε αγαπάμε. Βλέπουμε και το Λάκι το Γαβαλά. Πάμε λίγο να μιλήσουμε για το Face and Body Clinic. Το Face and Body Clinic είναι μια καινούργια κλινική στα Βόρεια Προάστια και συγκεκριμένα στη Νέα Ερυθρέα, σε πάρα πολύ καλό σημείο, με πάρκινγκ, μια τελείως καινούργια κλινική, με καινούργια μηχανήματα, καινούργιους ανθρώπους, μια ομάδα η οποία θέλει πραγματικά να δουλέψει και θέλει να προσφέρει το καλύτερο, θέλει να κάνει τους ανθρώπους ωραιότερους και πιο δυναμικούς. Δίνουμε... Είναι εννοείς πιο σύγχρονο. Ναι, είναι πιο σύγχρονο σαν χώρος και δίνουμε ξεχωριστές θεραπείες στο συγκεκριμένο χώρο, Αλέξανδρε. Δηλαδή... Θα σου πω, δίνουμε μια καινούργια θεραπεία που λέγεται Vitamin Boost, στην οποία κάνουμε ενδοφλέβια φόρτιση βιταμινών στους ανθρώπους και στους αθλητές, ηθοποιούς, καθημερινούς ανθρώπους που χρειάζονται περισσότερη ενέργεια και χρειάζονται μια καλή φυσική κατάσταση. Εμπλουτίζουμε τους ορούς με διάφορες βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, ώστε να δώσουμε στο δέρμα καινούρια εμφάνιση, να φρεσκάρουμε τα μαλλιά ώστε να είναι πιο δυνατά, να προκαλέσουμε καινούργια δηλαδή τριχοφυΐα. Αυτό δηλαδή, Γιώργο, κάτσε, γιατί τώρα όταν έρχεσαι μου λες κάτι καινούργιο και εγώ μόλις φεύγεις κλείνω το πρώτο μου ραντεβού. Αυτό δεν το έχω κάνει εγώ. Δηλαδή κάθεσαι απλά στην καρέκλα σου... γιατί λες να βλέπεις και μπαίνουν οι βιταμίνες και τα λοιπά. Πόση ώρα διαρκεί αυτό? Αυτό διαρκεί περίπου γύρω στα 3/4 με μία ώρα. Α, διαρκεί 3/4. Ναι, ναι. Είναι μια διαδικασία στην οποία πραγματικά δηλαδή μπαίνεις κουρασμένος και φεύγεις φρέσκος, φεύγεις ανανεωμένος, φεύγεις δηλαδή σαν να έχεις ξανανιώσει από την αρχή. Και αυτό έχει μεγάλη διάρκεια. Δηλαδή, το αποτέλεσμα της θεραπείας, συγκεκριμένης θεραπείας, μπορεί να κρατήσει και εβδομάδες. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται κάποια, να το πω έτσι, το πρωτόκολλο λέει ότι πρέπει να έχω κάνει μια προεργασία, να έχω οργανώσει κάτι, να έχω οργανωθεί, ή μπορώ μεταξύ του καινού της δουλειάς μου το μεσημέρι που κλείνουν τα καταστήματα να πεταχτώ στην Ερυθρέα να το κάνω και να γυρίσω στη δουλειά μου. Μεταξύ της δουλειάς σου, με ένα καλό ιστορικό, δηλαδή ιατρικό ιστορικό, προχωράω στην συγκεκριμένη θεραπεία. Στην οποία δηλαδή θα... Άρα είναι νέα ιατρική, ας πούμε, εφαρμογή. Ακριβώς. Αυτό έχει να κάνει με την ηλικία? Δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Σίγουρα βέβαια τις μεγαλύτερες ανάγκες έχουμε όσο περνάνε τα έτη, τα χρόνια. Mm-hmm. Άρα δηλαδή κυρίως είναι κουρασμένοι οι άνθρωποι οι οποίοι γυμνάζονται πολύ σκληρά, δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά. Ουσιαστικά είναι όλο ένα τσιμπηματάκι. Ένα τσιμπηματάκι στη φλέβα και μπαίνει ο ορός ο οποίος είναι εμπλουτισμένος με τις βιταμίνες. Εγώ πού το αρχίζω και βλέπω? Την ευεξία και την τόνωση τη βλέπω αμέσως. Ναι. Πότε αρχίζω και βλέπω τη διαφορά στο δέρμα μου, στα μαλλιά μου, στη σφραγιλότητα του δέρματος, στο ότι είμαι σίγουρος ότι αυτό το οποίο κάνει το δέρμα μας να γερνάει, να υποχωρεί, να πέφτει κτλ. Είναι ότι αρχίζουν και φεύγουν οι βιταμίνες με τα χρόνια, φεύγει το υαλουρονικό, φεύγει το ότι δεν είμαστε πια πολύ ενυδατωμένοι όπως είμαστε πιο μικροί, οπότε έχει σφραγιλότητα το δέρμα και ελαστικότητα. Όλο αυτό δηλαδή μου δίνει ξανά. Ακριβώς. Πότε εγώ θα αρχίσω να βλέπω αυτή την ανάπλαση στη
στην εξωτερική μου εμφάνιση. Αυτό εξαρτάται από ποια σημεία δηλαδή επικεντρώνουμε. Εκεί μπορεί να χρειαστεί να θα πάρει ίσως και μερικές εβδομάδες, δηλαδή μία εβδομάδα ίσως για να ξεκινήσουμε να βλέπουμε τα αποτελέσματα. Η ηλικία φαντάζομαι όπως είπες είναι άνω των 35, 40, 45 κτλ. Που βλέπουν πιο γρήγορα και το αποτέλεσμα. Ως συνήθως. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 25-28 και από τα 15 του δουλεύει πολύ σκληρά ή κάνει μια δύσκολη δουλειά που είναι στα κρύα, στα χιόνια ή στις πολλές ζέστες και το δέρμα του πια έχει εδωτωθεί, έχει σκάσει, το έχει, να το λέμε έτσι απλά, επιβαρύνει ότι δεν μπορεί να το ανανεώσει, γιατί είναι βιταμίνες, είναι στοιχεία που ο οργανισμός μας χρειάζεται. Αλέξανδρε, μετά από κάποια τηλεπαιχνίδια, στα οποία πραγματικά δηλαδή οι συμμετέχοντες έχουν ταλαιπωρηθεί, έρχονται στο ιατρείο μας, έρχονται στην κλινική μας και τους κάνουμε αυτή τη φόρτιση βιταμινών και πραγματικά... Πάρα πολλοί παίκτες από το Survivor, για να μην πω εγώ, έχουν πάει στην κλινική και έχουν μετά από το παιχνίδι και από αυτή την, να το πω τώρα, την εξάντληση, την αφαγία και όλα αυτά, τη λειψινδρία κάποιες φορές. Πάνε για να ανανεωθούν και πραγματικά έχω δει και άνθρωπο από το Survivor που ήρθε, που πριν ξεκινήσει τη συνεντεύξη του και όλο αυτό το που γίνεται μετά από το, για λίγο καιρό μετά το παιχνίδι, που πήρε τις δυνάμεις του και ήταν σαν να μην πήγε ποτέ. Δηλαδή, άρα αυτό βοηθάει άραμα πάρα πολύ. Τι άλλο θα λέγαμε ότι, πέραν ότι είναι στα βόρεια, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι σημαίνεις από εκεί. Άρα ο κόσμος σου, τους έλειπες το ιατρικό, το σπίτι σου ας πούμε. Οπότε θα μου πεις, ναι, ερχόντουσαν στο Περιστέρι, εκεί είναι το βασικό σου μέρος που όλοι σε έχουμε αγαπήσει και όλοι σε ξέρουμε. Αλλά εκτός του ότι πήγες πλέον στα βόρεια, έκανες ένα πολύ σύγχρονο χώρο ομορφιάς και ιατρικής περιποίησης. Παρόλα αυτά όμως, στον χώρο βρίσκεσαι και στον έναν και στον άλλον, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, Αλέξανδρε. Κυρίως δεν είναι θέμα κατοικίας τόσο κοντά στο χώρο, όσο και μια κοινή επιλογή με τη συνεργάτη δάμου, τη Δώρα Τζαλίκη, με την οποία συνεργαζόμαστε. Τη γυναίκα του Γιώργου. Ναι, τη γυναίκα του Γιώργου, με την οποία συνεργαζόμαστε τουλάχιστον 15 χρόνια. Ήταν μια κοινή απόφαση έτσι να ανοίξουμε στα βόρεια προάστια. Πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο δηλαδή πραγματικά θα δώσει μια καινούρια έτσι, ιατρική πνοή και νότα στην περιοχή. Πιστεύω θα βάλουμε και εμείς το λιθαράκι μας για να γίνουν οι παροχές στην περιοχή ακόμα καλύτερες. Όμως να λέμε και τις αλήθειες, ότι πάρα πολλές πελάτησες, που έχω πετύχει και εγώ κάποιες, άλλη είναι μια πελάτησα να φύγει από τα Μεσόγεια, να φύγει από την Κηφισιά, να φύγει από το Μαρούσι και να σου έρθει στον χώρο αυτόν, παρά να κατέβει στο Περιστέρι. Άρα μπορεί και πιο συχνά να σε βλέπουν οι άνθρωποι που τόσα χρόνια σε εμπιστεύονται. Όπως και το αντίθετο. Αν είχες μόνο, ας πούμε, στην Ερυθρέα και έλεγες στους ανθρώπους που έρχονται από τον Πειραιά, από το Φάλιρο, εγώ που είχαμε από τον Πειραιά να έρχομαι στην Ερυθρέα, σίγουρα θα ακόμα πιο. Τώρα είσαι παντού. Είσαι ο γιατρός μας και είσαι παντού. Πάμε να πούμε άλλη μια φορά που βρίσκεται ο χώρος. Είναι λοιπόν στην Ερυθρέα. Χαριλάου Τρικούπη 139. Και το υπότατα. Και το κτίριο και απ' έξω αυτό το λευκό έχει δώσει ό,τι πιο καθαρό, πιο αναζωογονητικό και πιο, πώς να το πω, πιο λαμπερό από το πραγματικά το παντού λευκό. Είναι ό,τι καλύτερο για μένα. Και βέβαια έχει κάνει και ένα χώρο πάρα πολύ ωραίο και πολύ designato. Τόσο όσο ο Γιώργος Τσακώνης επιλέγει στους χώρους του. Σήμερα όμως, εκτός από τα εγγένεια και θα σου ευχηθώ καλή επιτυχία και στο νέο σου χώρο. Άλλωστε νομίζω ότι είναι σίγουρη επιτυχία, γιατί εκεί πέρα μπορεί να φτιάξει ένα καινούριο χώρο, αλλά εκεί πέρα για άλλη μια φορά βρίσκεται το όνομα Γιώργος Τσακώνης, που αυτό είναι υπογραφεί όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να έρθω να μιλήσουμε λίγο για τη ρινοπλαστική, που με τη μέθοδο της ρινοπλαστικής, της επέμβασης στο νοσοκομείο, αλλά και με πιο ανέμακτη μέθοδο, μικροπροβληματάκια που μπορεί άνθρωποι να ντρέπονται ακόμα και να βγουν έξω, ακόμα και να μην βγάζουν τα γυαλιά ή ακόμα και να νομίζουν ότι η μύτη τους είναι το πρόβλημά τους, να δημιουργούνται ψυχολογικά προβλήματα για τη μύτη. Πολλά νέα παιδιά, δυστυχώς ή ευτυχώς, στην Ελλάδα δεν έχουμε πολύ καλές μύτες, το γνωρίζεις αυτό. Αυτό ισχύει, ναι. Έχουμε μπορεί δικά... να έχουμε καλά κορμιά, να έχουμε καλό δέρμα, αλλά μύτες έχουμε ένα προβληματάκι. Είναι γονιδιακό. Είναι γονιδιακό. Βλέπουμε εδώ τώρα μύτες πριν και μετά. Θεωρώ ότι η μύτη για τον άντρα και για τη γυναίκα είναι το πρώτο που πρέπει να φτιάχνει και μετά το στήθος. Εγώ εκεί αυτά τα δύο θεωρώ. Συμφωνώ πάνω. Και μπαυξάνω, Αλέξανδρε. Ίσως και κοίτα τα αυτιά. Κοίτα εδώ τώρα αυτές οι γυναίκες. Ναι, λέμε ότι μπορεί να ρίξεις τα μαλλιά, να βάλεις ένα σκουφάκι.
αλλά η μύτη και το στήθος είναι το νούμερο ένα. Βλέπεις εδώ τώρα, πριν ξεκινήσουμε, βλέπεις εδώ, παρόλο που δεν βλέπω το υπόλοιπο της κοπέλας, είναι μια άλλη κοπέλα. Είναι μια ηρεμία. Πολλές φορές η μύτη δίνει μια γριάδα, δίνει μια... ότι πάντα είσαι νευριασμένος, ότι πάντα είσαι στριφνός, ότι ομορφαίνει η μύτη. Και ευτυχώς έχουμε φτάσει και σε ένα σημείο να ζητάμε μύτες ελληνικές και φυσιολογικές. Γιατί παλιά όλες οι παλιές καλλιτέχνηδες είχαν αυτό. Είχαν αυτό. Όλοι είχαν ένα μυτάκι που έβαζαν τα γυαλιά μετά από χρόνια και πέφτανε. Ξέρεις ότι δεν μπορούσαν να κατηθούν και γυαλιά σε αυτό ισχύει. Το ξέρεις ότι έχω φίλη που δεν μπορεί να βάλει γυαλιά ηλίου, που την έχει κάνει τόση και τη πέφτουν τα γυαλιά μπροστά από το βάρος. Είναι και τραγικό, είναι υπερβολή αυτό. Δυστυχώς σε αυτή την υπερβολή καταλήγουν πάρα πολλοί υποψήφοι γερνοπλαστικοί, οι οποίοι λένε ότι θέλω πάρα πολύ μικρή και πιέζουν τους γιατρούς, και ευτυχώς οι γιατροί σπάνια ενδίδουν σε τέτοιες πιέσεις των ασθενών. Οι συγκεκριμένες θεραπείες που βλέπουμε εκεί είναι θεραπείες με ειδικό εμφύτευμα, ενέσιμο εμφύτευμα. Γι' αυτό του έβαλα μόνο αυτές. Ναι. Γιατί το να δείξω μύτες έχεις κάνει άπειρες. Ναι. Okay. Αυτό όμως είναι αλλαγή στο ιατρείο. Ακριβώς. Μπαίνει έτσι και σε 10 λεπτά, πόσο διαρκεί, βγαίνει έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό δείχνω αυτές. Ακριβώς. Πάμε να πούμε λίγο. Τι θεραπεία είναι αυτή που τα τελευταία χρόνια πραγματικά έχεις μονοπωλήσει το ενδιαφέρον, γιατί ανεβάζεις και έχω δει να στέλνουν γιατρέ επέμβαση και λες όχι, είναι το βίντεο που δείχναμε πριν. Είναι τρομερό. Πώς θα αποφασίσεις ότι κάποιος μπορεί να φτιάξει τη μύτη του χωρίς επέμβαση? Αλέξανδρε, γιατί δεν γίνονται όλα. Συμφωνώ και επαυξάνω. Θα πρέπει να είναι ο σωστός υποψήφιος ή η σωστή υποψήφια για αυτή την συγκεκριμένη εφαρμογή και θεραπεία. Τι σημαίνει αυτό? Θα πρέπει η μύτη σχετικά δηλαδή να είναι γαμψή, να έχει μια καμπούρα. Να έχει βαθουλωματάκια. Να έχει βαθουλωματάκια τα οποία θα τα καλύψω και με κάποιον τρόπο να την κάνω να σηκωθεί. Η πολύ χοντρή έτσι και μύτη με χοντρό δέρμα ενδεχομένως να μην είναι η τέλεια υποψήφια μύτη για αυτή την συγκεκριμένη θεραπεία. Άρα δηλαδή θα περάσουν από ένα τεστ για το οποίο θα δώσω τις συμβουλές μου και θα εκτιμήσω δηλαδή την υποψήφια ώστε να έχουμε το τέλειο αποτέλεσμα. Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο ευτυχώς, γιατί αυτό θέλουμε όλοι, να το δούμε τώρα να το δούμε, όχι σε μία ώρα, σε ένα λεπτό. Αν πεις δηλαδή σε μία ασθενή σου ότι ξέρεις αυτό θα φανεί σε 10 μέρες, αλλά έχω και μία άλλη μέθοδο που θα φανεί χτες, αυτή θα μου κάνεις γιατρέ. Και αν της πεις ότι αυτή είναι λίγο πιο επιβαρυντική, δεν με νοιάζει, να φανεί με νοιάζει. Άρα επειδή όλοι θέλουμε να δούμε τώρα το αποτέλεσμα, αυτό φεύγουμε, έρχεσαι σε μητόγκα, φεύγεις γαλιστή. Έτσι ακριβώς το είδα εγώ στις φωτογραφίες. Ακριβώς έτσι είναι, Αλέξανδρε. Είναι μία μέθοδος η οποία έχει διάρκεια, Γιώργο. Ή όπως το υαλουρονικό, ανάλογα και τον οργανισμό, που απορροφάται μετά από χρόνια φεύγει ή πάντα κάτι μένει και ίσως μετά από 5-7 θεραπείες αναδιαστήματα, δεν ξέρω θα μου πεις πόσο καιρό, τελικά πάντα μένει και δεν θα είναι ποτέ τόσο γαμψή, μπορεί να είναι πιο λίγο. Αλέξανδρε, με κάλυψες 100%. Τόσα χρόνια δίπλα στο έχω μάθει όλα. Μόνο δεν μπορώ να κάνω παιδιά την εφαρμογή. Μπορώ να δώσω συμβουλή, εφαρμογή δεν μπορώ. Πραγματικά αυτό συμβαίνει. Μετά από μία εφαρμογή, η οποία μπορεί να έχει διάρκεια και 2 χρόνια, στη δεύτερη εφαρμογή η διάρκεια θα είναι μεγαλύτερη. Mm-hmm. Και ενδεχομένως στην τρίτη, δηλαδή ακόμα μεγαλύτερη. Είναι κάτι το οποίο δεν το καταλαβαίνουμε. Από ό,τι είδα και στο ιατρείο, ζωντανά μια κοπέλα. Δεν πονάει, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Και εκείνη την ώρα γίνονται οι διορθώσεις. Δηλαδή το πας τόσο όσο, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, Αλέξανδρε. Άρα με αυτόν τον τρόπο και με το υλικό το οποίο χρησιμοποιείς, που είναι εξειδικευμένο. Δεν είναι αυτό που θα βάλουμε, π.χ. δανείζομαι να κάνουμε τον Botox, ούτε αυτό που μπορεί να βάλει σε μια ρινοπαριακή. Νομίζω ότι είναι πιο ειδικό. Πώς να το πω. Είναι πιο ειδικό. Είναι ειδικό για τη μύτη. Άρα με αυτή την τεχνική, στην ουσία διορθώνουμε μικροπροβλήματα της μύτης που όμως μας χαλάνε όλο το πρόσωπο. Πόσες κοπέλες έχεις δει πολύ όμορφες και λες, και κοίτα χαλάνε τώρα αυτό το βαθούλωμα που έχει γίνει από τα γυαλιά. Να σου πω το πιο απλό. Τα περισσότερα κορίτσια στην εφηβεία ή αγόρια που φοράμε τα γυαλιά και φοράμε εκείνα τα χρόνια το σκελετό που φορούσαμε τότε, Λοιπόν, έχουν το πρόβλημα εδώ και έχει κάνει το κουκαλάκι. Που βλέπεις ότι η μύτη είναι πολύ ωραία, αλλά από το πλάι έχει ένα κουκαλάκι γιατί τα γυαλιά επιβαρύνουν όλα αυτά τα χρόνια τη μύτη και δημιούργησαν αυτό. Αυτό διορθώνεται σε 2 λεπτά. Ακριβώς. Σε 3 λεπτά. Αλέξανδρε, τα σωστά γυαλιά όμως να ξέρεις ότι δεν επιβαρύνουν ποτέ τη μύτη. Τα σωστά. Τα σωστά. Εκείνο όμως τα χρόνια θυμάσαι και σαν παιδί κι εγώ ότι παίρναμε
τα γυαλιά, τα μπατομπούκαλα για να βλέπουμε καλά, για να μην ταλαιπωρούμαστε στο διάβασμα. Οπότε αυτά. Εγώ θα γυρίσω λιγάκι πιο πίσω και θα πάω σε αυτό που είπες εσύ. Ότι τα γονίδια του Έλληνα και της Ελληνίδας είναι κάπως στη μύτη. Ναι. Ώστε να κάνουν αυτή τη γαμψή μύτη. Ναι, γιατί οι Έλληνες έχουν αυτό. Είναι κληρονομικότητα. Είναι κληρονομικότητα. Ενώ ας πούμε και οι Γάλλοι πάντα έχουν το. Ναι, μια γαλλική μύτη. Ευτυχώς δεν είμαστε και σαν τους γείτονές μας Τούρκους, ώστε να πέφτει η μύτη μπροστά. Είμαστε κάποια ενδιάμεση κατάσταση. Το θέμα είναι να μην έχεις τη μύτη πάντα ψηλά και να βλέπεις και τι γίνεται λίγο κάτω. θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Το κόστος βέβαια. Είναι... δεν το συζητάμε, ναι, είναι αμερικανική ποσότητα είναι για τη φτιάχνεις τη μύτη σου. Υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί σύντομα μία επανάληψη, δηλαδή τι λέω, φεύγοντας, ναι, να δεις ότι ο οργανισμός, επειδή το είχε πολύ ανάγκη, να το πω με απλή καθημερινή ορολογία, απορρόφησε πολύ περισσότερο υλικό σε 2-3-5 μέρες και ότι χρειάζεται μία μικρή επανάληψη, μία ακόμα συνεδρία μπορεί να τύχει. Αυτό γίνεται στο επαναληπτικό, το οποίο προγραμματίζεται από την ημέρα. Ακριβώς. Ακριβώς. Σε 10 ημέρες μετά τη θεραπεία, μετά την εφαρμογή, κάνω τη λεγόμενη επαναληπτική θεραπεία, στην οποία συμπεριλαμβάνεται δηλαδή στο όλο το πακέτο. Πακέτο, δηλαδή σε όλο το πρόγραμμα, και έτσι δίνω το τέλειο αποτέλεσμα. Υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο για τις μέρες αυτές που θα πρέπει να μου πεις, δεν πιάνουμε, δεν την πιέζουμε, δεν κοιμόμαστε έτσι, δεν βάζουμε γυαλιά? Όταν ας πούμε κάνει μια πλαστική μύτης, τους απαγορεύεις για μεγάλο διάστημα να βάζουν γυαλιά, ακόμα και αν είναι πολύ ελαφριά. Ακριβώς. Αλέξανδρε, έτσι και σε αυτή την περίπτωση, στην ανέμακτη ρινοπλαστική δηλαδή, στην ενέσιμη ρινοπλαστική, βάζω κάποιους περιορισμούς οι οποίοι μπορεί να είναι της τάξης των 2-3 ημερών. Ενδεχομένως, αναλόγως δηλαδή με το πρόβλημα, να χρειαστεί να τους βάλω και μια χαρτοτενία λιγάκι στη μύτη, στο χρώμα του δέρματος βέβαια, η οποία δεν μπορεί είναι. Μπορεί να είναι και από χτύπημα. Μπορεί να πούμε ότι είναι και μια γρατζουνιά. Και τίποτα να μην μπουν. Επίσης, είναι επειδή είναι στο χρώμα του δέρματος, σπάνια θα το σχολιάσει κάποιος το περιβάλλον. Αυτό το πρώτο διάστημα νιώθουμε κάτι. Δηλαδή, οι γυναίκες που τους καλύπτει την καμπύλη, που τους φτιάχνει την καμπύλη, φεύγοντας νιώθουν ότι μπορεί να βαρύνουν, να νιώθουν ένα ξένο υλικό. Τίποτα. Τίποτα δεν νιώθουν. Τίποτα. Νιώθουν σαν να ήτουσαν πάντα έτσι. Και μάλιστα το μυαλό του ανθρώπου έχει μια τρομερή δύναμη. Να ξεχνάει τον εαυτό του. Ακριβώς, Αλέξανδρε. Και όταν του δείξει τη φωτογραφία σου, λένε, γιατρέ, εγώ δεν ήμουν έτσι. Απαπά, δεν μπορούν να θυμηθούν πόσο μητόγκα ήρθε. Το ξέρει, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Είναι όπως με το στήθος. Έχει άλλη ένα νούμερο, της το κάνεις 4 και λέει, α, εντάξει. Δεν φαίνεται και πολύ. Και της δείχνεις το παλιό και λέει, όχι καλέ, αυτό εγώ δεν ήμουν ποτέ έτσι. Γιατί ο άνθρωπος ξεχνάει όταν δει το αποτέλεσμα. Τρομερά. Είναι τρομερό. Έχει μια δύναμη δηλαδή το μυαλό του ανθρώπου στο να ξεχνάει την προηγούμενη κατάσταση, που πραγματικά δηλαδή ενδεχομένως μας βοηθάει και όλα σε κάποιες περιπτώσεις, ώστε να είμαστε χαρούμενοι. Και... βέβαια γι' αυτό, επειδή λέμε των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, γι' αυτό εσύ ακόμα και τον ίδιο στον εαυτό, αν κάνεις κάτι στον ίδιο στον χώρο, αν δεν τον φωτογραφίσεις πριν, δεν κάνεις τίποτα. Πραγματικά δηλαδή η φωτογραφία για σένα είναι Ευαγγέλιο. Το εξήριο και το Ευαγγέλιο σου. Πραγματικά. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανανεώνω το ραντεβού μου, αλλά θέλω να σου πω και εδώ δημόσια, το επόμενό μου ραντεβού θέλω να είναι στον πολύ όμορφο χώρο, το καινούριο. Στο Face and Body Clinic. Γιατί πρέπει και να δείξουμε και τις καινούργιες τεχνικές. Και τολμώ να σου πω ότι την τεχνική που μου είπες στην αρχή θα την κάνω στο επόμενο γύρισμα εγώ δημόσια. Μην κλείσουμε κάποιον. Εγώ θα κάτσω στην καρέκλα αυτή και θα κάνω αυτή την αναζωογονητική. Το λέω, το υπογράφω, δεσμεύομαι και θα το δείτε σε επόμενο γύρισμα. Γιώργο, θέλω να σου ρωτήσω κάτι τώρα. Αν θες μου απαντάς, αν θες δεν μου απαντάς. Έχεις κάτι στη γλώσσα. Ναι. Τώρα που μου μίλαγες, νόμιζα ότι είχες τσίχλα. Αλλά μόνο πες μου τι είναι. Κάτι που αδυνατίζει. Αλήθεια λες. Ναι. Είναι κάτι κολλημένο. Κάτι που αδυνατίζει. Αυτό. Είναι το λεγόμενο γρήγορο αδυνάτισμα. Καλέστε μας στο ιατρείο να σας πούμε λεπτομέρειες γύρω από αυτό. Θέλω όμως να το αναλύσουμε. Εντάξει, τώρα σε φέρνω έτσι, σε πιάνω εξαπίνηση. Αλλά μου μιλάει και βλέπω κάτι να λαμπυρίζει. Λέω, μάλλον μέσα η τσίχλα. Τον βλέπω πιο αδύνατο. Του λέω, Γιώργο, όσο πας και αδυνατίζεις. Και τώρα λέω, θα το ρωτήσω στον αέρα. Και αν δεν λέω, αυτό είναι τελικά το μαγικό που μου έλεγε και η φίλη μου ότι έχω χάσει κιλά χωρίς να καταλαβαίνω τίποτα. Ακριβώς, Αλέξανδρε. Είναι τρομερό. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, Αλέξανδρε. Λοιπόν, αυτός ήταν και ο μοναδικός Γιώργος Τσακώνης, και επειδή ξέρεις,
Εγώ αν δεν πάω να δω τι είναι αυτό που αδυνατίζει και ας μην το χρειάζομαι εγώ, θα σκάσω. Πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό. Σας αδυνατίζω αμέσως μετά με Γιούλη Μποφάκου, Θοδωρή Μποφάκο και Νίκο Αδαμόπουλο. Φεύγω με τον γιατρό, γιατί αν δεν δω τι είναι αυτό που αδυνατίζει, εγώ θα σκάσω και επανέρχω. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr. Με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Κοσμοχρώμ, για να αντέχουν στο χρόνο. Πλαστικό και ακριβικό οικολογικό χρώμα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Υβριδικό μονοτικό με δεκαετή εγγύηση τελευταίας τεχνολογίας. Χρώματα αθλητικών δαπέδων. Πατητή τσιμεντοκονία για πολυτέλεια και ομορφιά. Και καλλιτεχνικά χρώματα κυμολίας all times σε μεγάλη ποικιλία. Κοσμοχρώμ. Του κόσμου τα χρώματα. Φίλες και φίλοι, έφτασε η ώρα της γυμναστικής. Εδώ είμαστε με τον Αλέξανδρο Πετρίδη, τον Νίκο Αδαμόπουλο και τη Γιούλη Μποφάκο. Σήμερα θα δείξουμε ασκήσεις εύκολες με μεγάλες μπάλες που όλοι έχουμε μέσα στο χώρο μας, στο σπίτι μας. Για πες μας, Γιούλη. Σημαντικές μπάλες στην εκγύμναση, έτσι δεν είναι? Έτσι, βοηθάει όλο μας το σώμα. Νίκο, εσύ, τι έχεις να μας πεις? Πάντα μία μπάλα βρίσκεται στο σπίτι, αν όχι μία, τουλάχιστον δύο. Είτε μικρή είτε μεγάλη. Ακριβώς. Τώρα έχουμε φέρει εμείς τις μεγάλες μπάλες μας. Την επόμενη φορά θα φέρουμε και τα πιο μικρά τα μπαλάκια. Αυτά που κάνουμε συνέχεια. Για τα. Ναι, στις πάσεις χεριών. Τα αγχολητικά. Ναι. Και πάμε να δείξουμε τώρα σιγά σιγά τις ασκησούλες μας. Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα ελαφρύ ζέσταμα. Να ανεβάσουμε λίγο παλμούς. Μπράβο. Μητούλες από τα ράκια μας, λυκισμένα πόδια. Δείχνω εγώ την κίνηση και μπροστά και στο πλάι και πίσω. Εδώ. Μύτες με τα τάρτσια. Να τραβάνε καλά, μπράβο, και η γαστροκνήμη μας, σιγά πες. Πάμε λίγο εδώ, κινησούλα. Χαμηλά η όμη, μακρύς λαιμός. Εισπνοή, εκπνοή. Γεμίζουμε οξυγόνο, από τη μύτη βγάζουμε καλά αέρα από το στόμα μας. Πολύ ωραία. Κλείνουμε ποδαράκια. Πάμε στο πλάι εδώ πέρα, εύκολες ασκησούλες. Ανοίγω ποδαράκια, ανοίγω χέρια. Πάμε. Πάμε μαζί, μπράβο. Ανοίγω, κλείνω. Πάμε. 10 με 12 επαναλήψεις. Ανοίγω, κλείνω πόδια. Μπράβο. Έφτασε χεράκια ψηλά πάνω. Με τους ώμους, σε ελαφρύς λογισμένοι αγώνες μας. Πολύ ωραία. Πάμε και μπροστά, εδώ. Να αλλάξει ποδαράκια χέρια, εδώ. Μπράβο. Παλάμες κοιτάνε στο έδαφος. Πάμε τώρα να γυρίσουμε λίγο στροφούλα. Παλάμες κοιτάνε προς τα πάνω, εδώ. Για να καλά ομική ζώνη. Μπράβο. Μπρος πίσω τα ποδαράκια μας. Τώρα επιτόπιο τα ποδαράκια μας και πάμε εδώ. Μέσα έξω χέρια. Λυγισμένα ανοίγω. Μία περνάει το ένα χέρι από πάνω, μία περνάει το ένα χέρι. Εναλλάξ. Από κάτω. Μπράβο. Πάμε λίγο. Εναλλάξ. Μία το ένα χεράκι από πάνω, μία από κάτω. Πολύ ωραία. Τεινάζουμε χέρια πόδια. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις μπάλες μας. Παίρνουμε τις μεγάλες μπάλες. Ανοίγουμε. Μπράβο τα πόδια μας. Καλή βάση δεξιά-αριστερά. Λίγο πιο άνοιχτα τώρα από τη λεκάνη μας. Και πάμε περιστροφούλες. Δεξιά ανοίγω εδώ, βγάζω αέρα, αριστερά. Μπράβο. Παλάμι, παλάμι μπάλες μας. Περιστροφούρα, κορμού. Η μπάλα βοηθάει πολύ στη σωστή στάση του σώματος. Μπράβο, σωστά. Να συντονιζόμαστε τα άκρα μας, να τα συντονίζουμε καλύτερα. Μετά με τις διάφορες ασκήσεις που θα δείξεις, συσφιγγούμε κοιλιά, γλουτούς. Και είναι και... Ενδυναμώνω, μπράβο, είναι κοιλιακή χώρα, πλάτη. Ωραίος. Πάμε και πάνω. Δεξιά, κατεβάζω κάτω κέντρο, αριστερά πλάι. Γυρνάει και το μέτωπό μου. Όπου πάει μπάλα, Νίκο, ακολουθεί, μπράβο, και το βλέμμα μου, τα μάτια εδώ. Εισπνοή, εκπνοή. Εναλλάξει. Κατεβάζω. Πολύ ωραία. Ακολουθήστε και εσείς στο σπίτι. Εύκολες είναι οι ασκησούλες. Τραβάω ψηλά. Μένουμε, φέρνουμε την μπάλα στον αφαλό, λυγίζουμε ποδαράκια. Μπράβο.
το δείχνω και εγώ στο πλάι. Τα γόνατα δεν μπαίνανε τις μύρες των ποδιών, η μπάλα στον αφαλό. Εισπνοή, εκπνοή, μακραίνω, μπροστά. Πάμε εδώ. Πάμε λίγο, θώρακα καλά και σπρώχνω την μπάλα μπροστά. Χαμηλά ιόν, μακρύς λαιμός. Πώς είμαστε, Νίκο? Τέλεια. Ωραία, συνεχίζουμε για άλλες 5. Αναπνοές καλές. Είναι ήπια γυμναστική. Βοηθάει και άτομα που δεν έχουν ασκηθεί. Α, μπράβο. Αρχάριους. Mm-hmm. Μέχρι και αυτοί που προέρχονται είναι σε κάποιο τραυματισμό. Πάντα με τη Ακόμα και για εμάς τις εγκυμονούσες. Εγκύους, ναι. Με την καθοδήγηση όμως. Με την καθοδήγηση του γιατρού μας, πολύ σωστά. Mm-hmm. Του φυσικοθεραπευτή μας, αν έχουμε κάποιο μυϊκό πρόβλημα. Πάμε τώρα, όπως είμαστε εδώ, ψηλά η μπάλα πάνω από το κεφάλι. Λυγίζω, κάνω ένα μικρό ημικάθισμα, μπράβο, και ψηλά πάνω. Ίσια η πάλι, μπράβο. Κατεβαίνω εδώ και μακραίνω ψηλά πάνω. Κατεβάζω μπάλα, ένα μικρό ημικάθισμα. Να δίνει το πίσω μέρος του ποδιού δύναμη, όθηση και να σπρώχνω σιγά σιγά προς τα πάνω. Να πιάνει όλο το μέρος του ποδιού μας. Βλέπουμε όπως εδώ ο Νίκος. Να δουλεύει καλά ο γλουτός, ο πίσιος μυρίος και ο τετρακεφαλός μας. Τραβάω και ψηλά πάνω. Βλέπω καλά, μπράβο, σπονδυλική στήλη, πλάτη και χέρια. Πάμε άλλες 3. Πολύ ωραία. Αφήνουμε μπαλίτσα κάτω. Πάμε να τραβήξουμε λίγο χεράκια. Κλείνω πόδια στο άνοιγμα της λεκάνης μας. Διπλώστε χεράκια ψηλά πάνω και μένουμε. Τραβάμε καλά. Μπράβο, Νίκο. Κοιτάμε ψηλά, μακρύς λαιμός. Πάμε να μείνουμε 15 δευτερόλεπτα εδώ. Μετά θα κάνουμε πλάγια κάμψη λίγο δεξιά εδώ. Τραβάω πάλι μία πλευρά να νιώθουμε. Να μας τραβάει καλά. Πάμε στο κέντρο, πάμε για την άλλη μεριά. Το νιώθεις, Νίκο? Τραβάει, ναι. Η δεξιά τώρα, έτσι. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα, διπλώστε μου τα χεράκια σας πίσω από τους γλουτούς. Το δείχνω και εγώ στο πλάι. Εδώ. Και πάμε να χαμηλώσουμε. Κοιτάμε πίσω μακριά. Μπράβο. Μένουμε ελαφρώς λυγισμένα ποδαράκια, όπως ο Νίκος. Τραβάμε μέχρι εκεί που δεν μας ενοχλεί. Μπράβο. Μένουμε εκεί για 15 δευτερόλεπτα. Επαναφορά. Πάμε να ανοίξουμε καλά ποδαράκια. Πάμε και λίγο δεξί ποδαράκι, λυγίζω και μένω. Κοιτάμε απέναντι, καλές αναπνοούλες. Πάμε και από την άλλη μεριά. Λυγίστε μου. Πολύ ωραία. Πάμε να διπλώσουμε τώρα. Θέλω να κλείσουμε καλά τα πόδια μας. Το δείχνω εγώ πλάι. Πάμε και εσύ, Νίκο, μέτωπο στην κάμερά μας. Παίρνουμε βαθιά εισπνοή. Ελαφρώς λυγισμένα γόνατα και κατεβαίνω εδώ. Σπόνδυλο, σπόνδυλο. Και φαίνω το μέτωπό μου κοντά στα γόνατα και το στήθος μου κοντά στους τρακεφάλους. Μπράβο, εδώ. Ευθυγραμμίζω. Καπιλούλα, μπράβο, η πλάτη μας, μένουμε. Να νιώθουμε στο πίσω μέρος πάλι να τραβάει. Πάμε να ολοκληρώσουμε για γαστροπνήμιους και να συνεχίσουμε πάλι με τις μπάλες μας. Περνάει δεξί ποδαράκι μπροστά από το αριστερό. Παίρνω βαθιά εισπνοή και πάλι διπλώνω. Περάστε τον απόδι μπροστά από το άλλο και τραβήξτε. Τώρα νιώθουμε περισσότερο στη γάβα μας, στη δεξιά γάβα. Όταν αλλάξουμε ποδαράκι, θα είναι από την άλλη μας πλευρά. Πολύ ωραία. Πάμε να κάτσουμε τώρα κάτω στο στρωματάκι μας. Πάμε, Νίκο, να σου δώσω την μπάλα. Ακουμπάμε πλάτη κεφάλι στο στρώμα μας. Την μπάλα τη φέρνουμε. Να ακουμπήσουν τα πόδια μας λυγισμένα. Κρατάω και εγώ την άλλη μπαλίτσα. Λύγισε μου γόνατα. Μπράβο. Και να ακουμπήσουμε φτέρνες γαβούλες. Πάμε να δείξουμε για την κοιλιακή μας χώρα. Φέρνουμε τα χέρια σταυρωτά στο θώρακά μας. Χιάς, μπράβο. Εισπνοή με την εκπνοή σηκώνουμε. Κεφαλάκι, ομοπλάτες. Και βγάζουμε αέρα πάνω. Για πάμε, Νίκο. Λίγισμα. Εκεί. Μικρή κίνηση. Δεν σηκώνω τη μέση μου. Δεν χαλάω τη λεκάνη. Ενεργοποιώ κοιλιακή χώρα. Βγάζω όλο τον αέρα πάνω. Μπράβο. Άπνοια επιστρέφω. Κρατάμε λυγισμένα τα ποδαράκια. Πιέζω με την μπάλα, μπράβο, τα πόδια πιέζω την μπάλα για να έχω καλή στήριξη. Εδώ κάνουμε 20 επαναληψιούλες, μέτριος ρυθμός. Κατεβαίνω. Όσοι έχουμε ενόχληση στον αυχένα μας,
Σηκώνουμε και κοιτάμε πάνω συνέχεια. Δεν κάνουμε την κάμψη όπως τώρα ο Νίκος. Κοιτάμε συνέχεια ψηλά πάνω το ταβάνι. Πολύ ωραία. Διπλώστε τώρα χεράκια πίσω από το κεφάλι σας και πάμε πλάγιους κοιλιακούς. Να δουλέψουμε λίγο λόξιους κοιλιακούς. Εισπνοή με την εκπνοή. Μία δεξιά, μία αριστερά. Μπράβο. Πάμε, το δείχνω και εγώ. Ανάλογα το ύψος που έχουμε, τώρα έχει πάρει ο Νίκος η πιο μικρή μπαλίτσα. Ανάλογα το ύψος που έχουμε, παίρνουμε και την μπάλα μας. Ισχύει, έχω... Θοδωρή, ότι αν δεν έχουμε επιλέξει σωστό μέγεθος, θα δυσκολευτούμε με τις ναι, ισχύει. Ισχύει. Και θέλει και το κατάλληλο φούσκωμα η μπάλα μας. Και θα δείξουμε μετά, αφού μου έδωσε αυτή την μπάσα, σε όρθια θέση πώς καθόμαστε πάνω στην μπάλα για να την υπολογίσουμε. Πάμε λίγο στο πλάι. Μία δεξιά, συνεχίζουμε Νίκο, μία αριστερά. Είναι αλλάξ. Εισπνοή, εκπνοή. Φέρνουμε την μπάλα πιο κοντά να κουμπίσουν, μπράβο, όπως εγώ τώρα, τους γλουτούς μας. Δεν βιαζόμαστε, ελεγχόμενη κίνηση. Τώρα μακραίνουμε, μια πιο δύσκολη, να βάλουμε σχεδόν όλο μας το σώμα να δουλέψει. Ακουμπάμε, παλάμε στο έδαφος και φέρνουμε τα χεράκια μπροστά. Οι ώμοι, μπράβο, μακριά από τα αυτιά, μακριά από το λαιμό μας. Δεν θέλω να είμαστε εδώ πιεσμένοι, σφιγμένοι. Φέρνω την μπάλα. Να κουμπίσει φτέρνες, επιμικημένα ποδαράκια τώρα. Και πάμε τώρα, Νίκο, να μου σηκώσει σπόνδυλο-σπόνδυλο, γλουτούς, σπονδυλική στήλη. Εδώ. Μπράβο. Στην αρχή μπορούμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο σήκωμα λεκάνης. Κόκκιγα ιερόστο. Συνέχεια, δεύτερο σήκωμα λεκάνης, όπως έχουμε πει. Στο ύψος, δηλαδή, εκεί που οι γυναίκες φοράνε το σουτιέν τους. Σε αυτό το ύψος. Εμείς, Νίκο, φανταζόμαστε. Και λίγο πιο ψηλά στην νομική ζώνη, τρίτο σήκωμα λεκάνης. Και έχουμε τρία σημεία στήριξη. Ηνιακό οστό, ομική ζώνη και τα πέλματά μας πάνω στην μπάλα. Πάμε λίγο. Σηκωνόμαστε σπόνδυλο-σπόνδυλο. Δεν τρεμοπαίζει η λεκάνη μας μέχρι εκεί που μπορούμε. Τα μάτια της λεκάνης τα κοιτάνε ψηλά τα βάνη. Και κατεβαίνω από πάνω προς τα κάτω. Πάλι σπόνδυλο-σπόνδυλο. Πολύ ωραία. Πάμε άλλες δύο. Οι παλάμες ακουμπάνε καλά στο έδαφος. Μακριά χεράκια. Ευθυγραμμισμένοι είμαστε. Πάμε άλλη μία. Πολύ ωραία. Αφήνουμε μπαλίτσα. Αγκάλιασέ μου και ποδαράκια. Μένουμε εκεί. Ακουμπάει καλά η λεκάνη μας. Αναπνοές. Εισπνοή, εκπνοή. Πάμε να μαλακώσουμε λίγο. Και τώρα σηκωνόμαστε όρθιοι. Πάμε να δείξουμε πώς καθόμαστε στην μπάλα. Επειδή είναι πολύ μικρή για τον Νίκο τώρα. Γιατί είναι και πώς δύο... καταλαβαίνουμε αν ναι. Είναι. Και με δυσκόλεψε η αλήθεια, είναι επειδή ήταν πιο μικρή. Είναι πιο μικρή, είναι γύρω στα 35 εκατοστά, ενώ αυτή είναι 55 εκατοστά. Είναι ανάλογα, όπως είπαμε, το ύψος μας. Επειδή εμείς είμαστε λίγο πιο ψηλοί, ακουμπάμε, θέλω ορθή γωνία, βλέπουμε τα ποδαράκια, σαν να καθόμαστε σε μια καρέκλα. Φέρνουμε τα πέλματά μας μπροστά, σταθερά γόνατα πέλματα, αφιγραμμισμένοι. Η αρχάρη, ακουμπήστε την παλάμη σας δεξιά, αριστερά στην μπάλα. Και μη φοβηθείτε, κουνηθείτε πάνω στην μπάλα. Να τις πάρετε λίγο τον αέρα, δεν πέφτουμε, βλέπουμε δεξιά-αριστερά, οροπηδάμε πάνω στην παλίτσα, αφήνουμε και τα χεράκια, βλέπουμε. Δεξιά-αριστερά και μπορούμε να συνεχίσουμε τις ασκήσεις που κάναμε στο έδαφος, τους κοιλιακούς μας, να τις κάνουμε πάνω στην μπάλα. Τι εννοώ, πάμε τώρα, δεξιά-αριστερό, τη δείχνω εγώ Νίκο, ακουμπάμε καλά μέση πλατούλα, πολύ ωραία, φέρνω χεράκια ψηλά. Και πάμε με κύκλους. Εισπνέω, μετράω στο 5 από μέσα μου και με την εκπνοή κατεβάζω μπροστά, πλάι, πίσω. Κύκλο. Εισπνοή με την εκπνοή. Βλέπουμε. Σταθερή όμως. Είναι ψηλά η γλουτή μου. Θα τον δείξω και στο πλάι. Να καταλάβετε τι εννοώ. Είμαστε εδώ. Δεν κρεμάμε τους γλουτούς κάτω. Θέλω ψηλά και σφιχτούς. Ενεργοποιημένους. Χεράκια ψηλά. Θα τον δείξω τώρα με αντίθετη κίνηση. Κάναμε μπροστά, πλάι και πίσω. Τώρα θα ξεκινήσω με πίσω, εισπνοή, με την εκπνοή. Πίσω, πλάι, μπροστά. Σαν να κάνω ένα μεγάλο κύκλο. Μεγάλες αναπνοές. Εισπνέω εδώ, με την εκπνοή κάνω όλη την κίνηση. Πίσω, πλάι, μπροστά. Είναι λίγο σαν να κολυμπάμε. Α, μπράβο. Πολύ σωστά. Φέρνω πάλι τα χεράκια. Ό,τι έκανε ο Νίκος στο έδαφος, τα φέρνω εγώ πίσω πάλι στο κεφάλι. Τα έχω για στήριξη. Με την περιφερειακή μου όραση κοιτάζω δεξιά-αριστερά τους αγκώνες. Και πάμε. Σφιχτή γλουτή με την εκπνοή ψηλά εδώ. Σφιχτή κοιλιά εδώ. Βγάζω όλο τον αέρα. Νιώθουμε τον ορθό και τον εγκάρτιο κοιλιακό μας.
Ψηλά η γλουτή. Τι δεν θέλω. Να γλιστράμε. Να μετακινούμε το σώμα μας δεξιά-αριστερά. Θέλω να είμαστε σταθεροί. Γι' αυτό έχει σημασία η μπάλα να είναι στο ανάλογη με το ύψος μας. Α, μπράβο, ναι. Ενώ με αυτήν εδώ δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Εκεί πέρα είμαστε γύρω στο 1,60 με 1,70. Εδώ είμαστε από το 1,80 και πάνω, 55-65 εκατοστά η μπάλα μας πρέπει να είναι. Οι πιο μικρές μπαλίτσες που έχουμε μπαίνουν συνήθως ανάμεσα στα γόνατά μας για να ενεργοποιούμε τους προσαγωγούς μας και να κάνουμε ασκήσεις με τα πόδια μας ή τα χέρια μας. Για καλύτερη στήριξη όμως, μεγάλες μπάλες και να ρωτάτε στο μαγαζί που θα πάτε να ρωτάτε αν είναι για το δικό σας ύψος. Λοιπόν, σηκωνόμαστε. Πάμε να δείξουμε, έχουμε χρόνο, Πολύ ωραία, μας δίνουν λίγο ακόμα χρόνο να κάνουμε ασκήσεις για την πλάτη μας. Δείχνω πάλι εγώ με τη μεγάλη μπάλα και μετά θα κάνουμε μαζί Νίκο διατάσεις. Πιέζω με την κοιλιακή μου χώρα την μπάλα, καλή στήριξη και φέρνω μπράβο τα γόνατά μου κοντά στην μπάλα και τι θέλω από εσάς. Να μακρύνω δεξιά-αριστερό ποδαράκι. Βλέπουμε, σηκώνω γόνατα, πάλι σφιχτή κοιλιά, μακραίνω χεράκια μπροστά και εισπνοή με την εκνοή εδώ. Μικρή κίνηση. Πιέζω. Αν έχουμε παρκή όπως εδώ και γλιστράνε λίγο τα ποδαράκια, κοιτάμε κάτω, εισπνοή με την εκνοή απέναντι. Βγάζουμε αέρα. Μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι μας και ξυπόλυτη. Ή με τις καλτσούλες μας. Θα έχουμε καλύτερη στήριξη στα πέλματά μας. Μπράβο. Πολύ ωραία. Πάμε πάλι να κουμπίσουμε καλύτερα γόνατα και επιστρέφουμε στην αρχική μας θέση. Αφήνουμε τώρα την μπάλα μας. Πάμε να δείξουμε σε ξαπλωτή θέση, σε ήπια θέση και διατάσεις. Είμαστε εδώ, ανοίγουμε καλά ποδαράκια δεξιά-αριστερά. Πάμε με αντίθετο χέρι, αριστερό χέρι, να πιάσουμε δεξί πέλμα. Εδώ. Και μένουμε. Πάμε σιγά-σιγά να μου φέρετε το μέτωπό σας κοντά στο γόνατο. Να τραβάει καλά το ποδαράκι. Καλό stretching. Όπως ξεκινάμε, με καλή προθέρμανση, έτσι πρέπει να τελειώνει και ένα πρόγραμμα γύμνασης με καλή αποθεραπεία. Και προσπαθήστε μέρα παραμέρα να βάζετε την γυμναστική έστω και 20 λεπτά. Ένα. Να νιώθετε, να αγαπάτε, να έχετε ευεξία για το σώμα σας, να έχουμε καλή διάθεση. Πάμε τώρα. Διπλώνουμε δεξί ποδαράκι, αριστερό πέλμα μπροστά, πάλι μπροστά, σπρώχνω καλά για οπίσιο μυριαίο. Πλάι το πόδι, μη σηκώνει το γόνατο εδώ, σταθεροί είμαστε. Αλλάζουμε. Μπράβο Νίκο. Νιώστε το σώμα σας. Μένουμε εκεί σταθεροί, αθνοούλες. Όσο βγάζω αέρα, τόσο διπλώνω και μένω λίγο πιο κάτω. Πάμε σιγά σιγά, μάθημα, να γίνουμε πιο ευλίγιστοι. Λοιπόν, για προσαγωγούς, ενώνουμε πέλματα και πάμε εδώ. Μπράβο. Μένουμε. Πολύ ωραία. Πιέζουμε όσο βγάζουμε αέρα, Νίκο, θέλω να πιέζουμε με τους αγκώνες μας πλάι τα γόνατα. Η εισπνοή με την εκπνοή πιέζω. Να γίνουν λίγο πιο μαλακοί οι προσαγωγοί μας. Πολύ ωραία. Επαναφορά. Πάμε να γυρίσουμε σε ευρυνή θέση. Βρούμητα. Ακούμπησέ μου, μπράβο. Μέτωπο. Στην πετσετούλα μας, στο στρώμα μας. Πολύ ωραία. Πάμε σιγά σιγά. Μακραίνω χεράκια μπροστά, εδώ. Με την εκνοή. Τραβάω λίγο και μένουμε. Σήκωσέ μου λίγο μέτωπο θώρακα. Πάμε να τραβήξουμε λίγο για πλατούλα, εδώ. Το νιώθουμε. Ναι, νιώθω να τραβάει πλάτη. Μπράβο. Μένουμε εκεί. Και αν μπορούμε να γυμναζόμαστε και με συνεργασία, δηλαδή με το τέρι μας, το γείτονά μας. Κατεβάζουμε. Μπράβο. Ανοίγουμε και πλάι χεράκια. Πάμε λίγο στο πλάι. Μπράβο. Ακούμπησε μου παλάμε στο έδαφος. Πάρε βαθιές αναπνοούλες στη γραμμή σου. Θέλω τώρα το μέτωπό μας, μπράβο εκεί. Πάμε, λυγίζουμε εμείς ποδαράκια προς τα πίσω. Μπράβο εδώ. Ακουμπάμε. Φέρνουμε τα γόνατά μας να κουμπίσουν στις κνήμες. Φέρνουμε χεράκια πίσω, Νίκο. Και να τραβήξουμε καλά. Σήκωσε μου μέτωπο θώρακα και κοιτάμε απέναντι. Εκεί. Τραβάνε χέρια. Ναι. Πλατούλα, θώρακας.
Σήκωσε με και λίγο πιο ψηλά, μπορείς το θωρακά σου εκεί. Μπράβο. Να σχηματίσουμε τόξο. Και τραβάει και η κοιλιά, έτσι. Έτσι, μπράβο. Σηκωνόμαστε τώρα όρθιοι. Τώρα, Νίκο, πρέπει να έχεις χαλαρώσει πολύ. Τώρα νιώθω... Άλλος άνθρωπος. Η αλήθεια είναι ότι όταν κάνουμε το πρωί γυμναστική, νιώθουμε μια ευεξία όλη τη μέρα. Mm. Σωστά. Απλώς, επειδή όλοι ρωτάνε πότε είναι Θοδωρή, πότε είναι Νίκο Γιούλη να κάνουμε γυμναστική... Όταν έχουμε χρόνο, η αλήθεια όλα, είναι. Μερικοί, επειδή εργάζονται αργά το βράδυ, κοιμούνται το πρωί, μόλις ξυπνήσουμε, μεσημέρι, απόγευμα, μπορούμε να κάνουμε γυμναστική μας. Άρα δεν έχει ωράριο γυμναστική. Γυμναζόμαστε για να έχουμε ευεξία, διάθεση, υγεία, να αποφεύγουμε τραυματισμούς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Στο εδώ είμαστε με Αλέξανδρο Πετρίδη και συνεχίζουμε. Κοσμοχρώμ, για να αντέχουν στο χρόνο. Πλαστικό και ακριβικό οικολογικό χρώμα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Υβριδικό μονοτικό με δεκαετή εγγύηση τελευταίας τεχνολογίας. Χρώματα αθλητικών δαπέδων. Πατητή τσιμεντοκονία για πολυτέλεια και ομορφιά. Και καλλιτεχνικά χρώματα κυμολίας all times σε μεγάλη ποικιλία. Κοσμοχρώμ. Του κόσμου τα χρώματα. Σας πήγα σε εγγένεια, σας πήγα σε λάμψη και ομορφιά. Σας έφτιαξα τη μύτη με ανέμακτη και γρήγορη μέθοδο ουσιαστικά ρινοπλαστικής, μαγική μέθοδος από το μοναδικό Γιώργο Τσακώνη. Σας γύμνασα με Θοδωρή Μποφάκο, Γιούλη Μποφάκου, αλλά και τον Νίκο Αδαμόπουλο. Ένα μη σας ντύσω και τώρα για το τέλος με καταπληκτικά ρούχα έτσι και αν το θέλεις νέα κολεξιόν και νέα μόδα, γιατί αυτό το καλοκαίρι προστάζει να τα δείξουμε όλα, να περάσουμε καταπληκτικά, να ξεσαλώσουμε. Για θυμηθείτε πόσα καλοκαίρια πέρασαν που δεν περάσαμε όπως θα θέλαμε. Αυτό το καλοκαίρι, αδυνατισμένοι, όμορφοι, με όμορφες μύτες, θα ξεχυθούμε στα νησιά και όχι μόνο, με φοβερά ντυσίματα, γιατί η μόδα είναι μία. Ακολουθήστε την.
Is it true what I feel? Drop me, 'cause I'm here. I have no fear. Make it real.